Στην Πάτρα βρέθηκε σήμερα ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας Παναγιώταρος, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη που εντάσσεται στις περιοδίες των στελεχών του κόμματος ανά την επικράτεια. Οι βουλευτές και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής ανατακτά χρονικά διαστήματα επισκέπτονται τμήματα της ελληνικής επικράτειας για συνεντεύξεις, για επαφές, για ζυμώσεις. Οι μέρες που διανύουμε είναι πολύ δύσκολες, πολύ παράξενες. Η Χρυσή Αυγή δεν φυσυχάζει ποτέ. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια μίνι περιοδία στην Δυτική Ελλάδα. Ο κ. Παναγιώταρος, μιλώντας για το μεταναστευτικό, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το διαχειρίζεται λανθασμένα. Είναι πολύ καυτό το προσφυγικό θέμα. Είναι ένα εθνικό θέμα πλέον, διότι μιλάμε για αλλίωση του πληθυσμού, θρησκευτική αλλίωση, εθνική αλλίωση, κοινωνική αλλίωση. Και το προσφυγικό επίσης είναι και το παραβάν που κρύβει τα τεράστια οικονομικά προβλήματα και τα νέα μέτρα που έρχονται και που θα περάσουν οι Τροϊκανοί με την σύμφωνη γνώμη της συγκυβέρνησης και όχι μόνο από ό,τι φαίνεται, εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Το δεδομένο είναι ότι μας κοροϊδεύουν όλοι. Ακόμα και η Γερμανία, που υποτίθεται ότι είναι με το μέρος μας, και ακούμε συνεχώς την κυρία Μέρκελ να μιλάει υπέρ των Ελλήνων για το προσφυγικό πρόβλημα. Αποδείχθηκε ότι πίσω από την πλάτη μας, στο παρασκήνιο, στηρίζει το κλείσιμο των συνόρων των βαλκανικών χωρών και όχι μόνο, που για μας είναι λογικό, θα πρέπει και η Ελλάδα να κλείσει κάποια στιγμή τα σύνορά της για να σταματήσει να είναι αυτή η χώρα ένα ξέφραγο αμπέλι. Από εκεί και πέρα μας κοροϊδεύουν όλοι. Η Τουρκία κερδίζει συνεχώς ανταλλάγματα και δεν ουσιαστικά έχει μόνο δικαιώματα και καμία υποχρέωση επί της ουσίας. Η Ελλάδα βλέπουμε ότι παρότι έχουν κλείσει τα σύνορα, συνεχίζουν κατά χιλιάδες και έρχονται καθημερινά λαθρομετανάστες και ολίγοι πρόσφυγες στην πατρίδα μας. Και το ελληνικό κράτος τους διευκολύνει όλο και περισσότερο. Ακούμε συνεχώς ότι η εξάμεινη άδεια παραμονής που παίρνουν αμέσως όταν εισέρχονται στην πατρίδα μας θα γίνει διετής. Τους δίνουν σημεία στα οποία θα μπορούν να μένουν, να κοιμούνται. Το ακούμε από κυβερνητικά στελέχη. Και επίσης με αυτό το οποίο είπε χθες ο κ. Μουζάλας, όπου ανέφερε τα Σκόπια ως Μακεδονία, βλέπουμε ότι έχουν γραμμένα στο παλαιότερο των υποδημάτων τους και τα εθνικά ζητήματα. Επίσης σημείωσε ότι και η περιοχή θα επιβαρυνθεί με αυτό το πρόβλημα. Με τον ρυθμό που εισέρχονται εντός της ελληνικής επικράτειας λαθρομετανάστες και πρόσφυγες. Και αφού γεμίζουν όλα τα κέντρα, τα hot spot και συνεχώς δημιουργούνται νέα, είναι αυτονόητο ότι και στην Πάτρα, όπου είναι και πύλη εξόδου, μην ξεχνάμε τα προβλήματα που είχε μέχρι και στο πρόσφατο παρελθόν, λόγω του λιμανιού, ότι με μαθηματική ακρίβεια τις επόμενες μέρες, εβδομάδες θα εισρεύσουν και εδώ κατά χιλιάδες, είτε όπως ήταν παλαιότερα στο λιμάνι και στους χώρους Πέριξ, είτε σε οργανωμένα hot spot, στρατόπεδα εντός ή εκτός οικιστικού ιστού. Αυτό είναι δεδομένο, να το αναμένουν οι πολίτες της Πάτρας.